Δυσχεραίνει η κατάσταση στα νοσοκομεία με τον αριθμό των νοσηλευωμένων να έχει αγγίξει κόκκινο. Με κριτήριο την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία αλλά και την επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα, οι όποιες σκέψεις υπήρχαν για χαλαρώσεις εν ώψη και του Πάσχα έχουν αποκλειστεί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά. Δεν θα υπάρξουν χαλαρώσεις, αλλά και δεν θα υπάρξουν νέα πρόσθετα μέτρα. Η κατάσταση και η επιδημιολογική εικόνα αξιολογούνται συνεχώς και αν παραστεί ανάγκη να ληφθούν μέτρα, σίγουρα η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα. Τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας συνεδριάζουν αυτή την ώρα και οριστικοποιούν τις εισηγήσεις τους, τις οποίες και θα αποστείλουν στον Υπουργό Υγείας, εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στον Εκκλησιασμό το βράδυ της Ανάστασης. Αν θα επιτραπεί η παρακολούθηση στο προάβλιο της Εκκλησίας, σημαίνει ότι θα πρέπει να παραταθεί εκείνη, ειδικά τη νύχτα, και η κυκλοφορία. Στο ακουστικό αναμένει πάντως ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, εκφράζοντας την πεποίθηση με δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ζητήσει την προσωπική του άποψη όσον αφορά τις θείες λειτουργίες της Μεγάλης Βδομάδας. Είμαι σίγουρος ότι προτού πάρει απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος, όπως κάνει μέχρι σήμερα, θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει τη δική του άποψη επί του θέματος και θα του πω και την προσωπική μου άποψη. Το σύστημα υγείας πιέζεται όσο ποτέ άλλοτε. Οι αρμόδιοι απεύχονται το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με το εφιαλτικό σενάριο, να γεμίσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Φανταστείτε το σενάριο να γεμίσουν εντατικές, να χρειάζεται να διασωληνώσουμε ασθενείς, να διασωληνώνονται ασθενείς και ασθενείς να μένουν σε κοινούς θαλάμους αναμένοντας να διάσει κρεβάτι. Μην φτάσουμε στο σημείο να αυξηθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων και αναπόφευκτα και των θανάτων, και τότε να τρέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ήδη το νοσοκομείο αμοχώς του, το νοσοκομείο αναφοράς της χώρας, βρίσκεται στο 100% της πληρότητάς του. Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου είναι στο 100% της πληρότητάς του. Το μοναδικό νοσοκομείο που υπάρχουν ακόμα κάποιες διαθέσιμες κλίνες είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Νομίζω φτάσαμε στο σημείο που χρειαζόμαστε και τη μεγάλη υποστήριξη των συναδέλφων από τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά την ώρα που οι παραπομπές περιστατικών άλλων ασθενών στον ιδιωτικό τομέα συνεχίζονται για αποσυμφόρηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.